Σήμερα δύο αναφορές από τον Προεδρεύοντα σε δύο, μπορεί να είναι ξεχωριστές θεματικά, εμβληματικές μέρες που τιμώνται στην 25η Νοεμβρίου για τον αγώνα για την καταπολέμηση της βίας εναντίον των γυναικών, αλλά και για την τιμή στην εθνική αντίσταση. Ξεκινάω από την πρώτη αναφορά. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εύστοχο και επίκαιρο όσο ποτέ είναι το κεντρικό σύνθημα των γυναικείων οργανώσεων και των αρμόδιων κυβερνητικών και κρατικών θεσμών για να σπάσει το φράγμα της σιωπής σε σχέση με το μαζικό φαινόμενο της βίας κατά των γυναικών και ευρύτερα της ενδοοικογενειακής βίας διεθνώς και στη χώρα μας. Η αντιμετώπιση των βίαιων ενεργειών ήταν και είναι προφανώς μέρος της αυστηρής εφαρμογής του ποινικού κώδικα. Είναι σημαντικό το ότι αυτό το πλωστάσιο θωρακίζεται πλέον με την νομοθεσία που η σημερινή Ελληνική Βουλή στην Τρίτη Σύνοδό της με ευρεία πλειοψηφία θεσμοθέτησε για την έγκριση της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης. Υπάρχει όμως ένα επιπλέον πολύ σοβαρό ζήτημα για να φτάσει οποιαδήποτε υπόθεση αυτού του χαρακτήρα στον ποινικό κολασμό της. Αυτό το ζήτημα αφορά στη διαχρονική εκτεταμένη σιωπή που επικαλύπτει, που επιχειρεί να αναιρέσει και που τις περισσότερες φορές σκεπάζει αυτές τις πράξεις ενδοοικογενειακής βίας, πολύ προτού έρθουν στη δημοσιότητα. Κοινωνική σιωπή που υποχρεώνει χιλιάδες γυναίκες διεθνώς στην Ευρώπη αλλά και στη χώρα μας, στην προσωπική σιωπή, τον καταναγκασμό, την αίσθηση αναξιοπρέπειας. Τα στοιχεία όλων των έγκυρων ερευνών είναι γνωστό ότι δείχνουν πολύ μεγάλα ποσοστά και συνεχώς αυξανόμενα τα μεγέθη που αφορούν στη βιωματική δραματική εμπειρία της κακοποίησης των γυναικών όλων των ηλικιών. Ότι επίσης η βία αυτή, πέραν της σωματικής, έχει και επιπλέον διαστάσεις την ψυχολογική, τη λεκτική, την άγρια παρενόχληση σε τόπους δουλειάς. Είναι σημαντικό ότι αναπτύχθηκαν διεθνώς τα τελευταία χρόνια κινήματα που κερδίζουν σε δημοσιότητα, σε εντυπώσεις αλλά και σε αποτελέσματα μέσα και από τα σύγχρονα μέσα επικοινωνίας για την καταγγελία όλων αυτών των μορφών βίας. Πώς θα σπάσει όμως και πώς θα φύγει αυτό το πέπλο σιωπής που αφορά και σε μεγάλα μέρη της κοινωνίας μας, αλλά και σε κρατικούς κυβερνητικούς θεσμούς, ακόμα και σε οριακές συμπεριφορές της αστυνομίας ή της δικαιοσύνης, όταν υπάρχει και γίνει το πρώτο βήμα της καταγγελίας. Παρακαλώ πολύ, αν έχετε... Με συγχωρείτε. Είναι σαφές ότι χρειάζεται μια συνολική κινητοποίηση και προσπάθεια για να υπερνικηθεί αυτή καθ' αυτή η κουλτούρα της σιωπής, η συνωμοσία τελικά της σιωπής που παράγει μια ιδιότυπη βία της σιωπής. Είναι επιτακτική ανάγκη και χρέος μας να ενθαρρύνουμε, να βοηθήσουμε, να εγκαλέσουμε όταν και όπου χρειαστεί, να νομιμοποιήσουμε επί της ουσίας, πέραν της τυπικής θεσμικής νομιμότητας, αυτό τον αγώνα που αποσκοπεί στην αναγκαία κοινωνική απαξίωση και ανέρεση αυτής της κουλτούρας σιωπής μέσα στην ίδια την κοινωνία. Φαινόμενα που βεβαίως, ενώ έχει σαφώς οριζόντια διάσταση, αποκτά και ιδιαίτερα κοινωνικοταξικά χαρακτηριστικά. Πρέπει να ενισχυθούν και να υποστηριχτούν με ανθρώπινο δυναμικό, με πόρους και με ουσιαστική στήριξη από τις τοπικές και περιφερειακές αρχές όλες οι δομές που έχουν αναπτυχθεί για τη φιλοξενία των κακοποιημένων γυναικών και οι δομές επικοινωνίας και επιτήρησης που διευκολύνουν στη δημοσιοποίηση των χιλιάδων περιπτώσεων βίας. Περιπτώσεις που φτάνουν και σε ακραίες εγκληματικές ενέργειες, δηλαδή σε δολοφονικές πράξεις, που όταν συμβαίνουν αφήνουν έκπληκτοι, ευνηδιασμένοι και ακόμα πιο φοβισμένοι, δυστυχώς, την κάθε τοπική κοινωνία αλλά και το Πανελλήνιο. Η καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών δεν μπορεί παρά να εμπεριέχει οργανικά και ως βασική προϋπόθεση
την καταπολέμηση και την εξαφάνιση της ντροπιαστικής σιωπής, που είναι ντροπιαστική για την ίδια την κοινωνία μας και όχι για τα θύματα της βίας, όπως πρεσβεύουν ακραίες συντηρητικές, ιδεολογικές και πολιτιστικές απόψεις, ανομολόγητες βέβαια ακόμα στο σύγχρονο κόσμο μας. Η Βουλή, οι βουλευτές, τα δημοκρατικά πολιτικά κόμματα πρέπει να δίνουμε το παρόν 365 μέρες το χρόνο σε αυτόν τον αγώνα, με στόχο την εξάλληψη του φαινομένου που θα αποτελεί και ένα ελάχιστο στοιχείο πραγματικής πρόοδου της κοινωνίας μας. Ευχαριστώ.